Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Σε λιγότερο από 10 ώρες η Κύπρος κατεβάζει ρολά. Είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει. Από νωρίς το πρωί επικρατούσε το αδιαχώρητο σε εμπορικούς δρόμους και καταστήματα. Οι πολίτες έτρεχαν για να προλάβουν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, χωρίς να τους πιέζει ο χρόνος και να πρέπει να αποστείλουν SMS στο 8998. Τα συνηθισμένα ψώνια, χωρίς το θέμα να βιαστούμε να έρθουμε για το πριν το lockdown. Παίρνουμε τα απαραίτητα. Αγάπη μου, εγώ δεν ψουμνίζα τίποτε παραπάνω, εκτός από ότι ψουμνίζω κανονικά κάθε εβδομάδα για το σπίτι μου. Πουρές σχηματίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και στα κομμωτήρια Κουρία και Ινστιτούτα Αισθητικής, αφού από αύριο θα βάλουν λουκέτο για τρεις εβδομάδες. Επειδή ο κόσμος γνωρίζει ότι θα είμαστε τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες κλειστοί, τρέχει να κάνει τις τελευταίες δουλειές, όπως και το κόψιμο που είναι μέσα στο πρόγραμμα του. Πολλοί στο μεταξύ ήταν και εκείνοι που κατέβηκαν για περίπατο στην αγορά ή για έναν καφέ στο πόδι, ρίχνοντας παράλληλα μία ματιά και στα καταστήματα που ζωντάνευσαν και πάλι μετά το κλείσιμο των εμπορικών κέντρων λόγω της πανδημίας. Η κίνηση είναι κανονική, καμιά διαφορά. Εντάξει, είμαστε ανοιχτοί. Και για όσους δεν το θυμούνται, από αύριο η καθημερινότητά μας αλλάζει. Τα SMS στο 8998 επιστρέφουν, ενώ όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.